έλεγα ότι επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει ο καλύτερος. Οι αντίπαλοι από ό,τι φαινόμουν κερδίσανε δύο στατικά, στο ένα πετύχανε σε ένα πλάγιο φάουλ γκολ. Χάσαμε αμέτρητες ευκαιρίες, δεν μπορώ να τις αριθμίσω πόσες ήταν και δεν καταφέραμε ούτε καν να ισοφαρίσουμε. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από την προσπάθεια, όμως παράπονα από την αποτελεσματικότητα. Όταν χάνεις τόσες σημαντικές ευκαιρίες, τόσες πολλές σημαντικές ευκαιρίες, έχω σε αυτό το κομμάτι παράπονα, σαν να πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο αποτελεσματικοί, να είχαμε πιο καθαρό μυαλό όταν θα έπρεπε συγκεκριμένε φάσει, τι οποίε θα έλεγα ότι ήταν μέσα από διαδικασία συνδυαστικού παιχνιδιού να έρθουμε σε μια τελική. Σε ένα τελικό σουτ, τα πετύχουμε κάποιο κομμάτι, τα καταφέραμε, χάσαμε. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να συνταχθούμε, να κοιτάξουμε το μέλλον. Υπάρχει χρόνος ακόμη και δρόμος μεγάλος να διατηρήσουμε την ηρεμία μας, να διορθώσουμε τα λάθη μας, γιατί μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζει. Και εμείς καταφέραμε να το χάσουμε το παιχνίδι μόνοι μας. Επόμενη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία που πετύχαμε. Καλή συνέχεια στην πορεία για την ομάδα της Μεσοποταμίας. Ένα σχόλιο θα θέλαμε και για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα σας, κόντρα στην Θύελλα Σαρακινών. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή δύο ντέρμπι με τους Σαρακινούς και με τον Μεσαϊκό. Θα κοιτάξουμε τα παιχνίδια αυτά και τα δύο ένα προς ένα. Με σοβαρότητα είμαστε έχουμε μείνει για μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό 6 πόντους πίσω από τον πρώτο. Είναι σημαντική η διαφορά η οποία έχει αποκτήσει πολύ γρήγορα η ομάδα της Αρβίας. Θα προσπαθήσουμε να την καλύψουμε. Πρώτο γκολ για την ομάδα σας, νικητήριο μάλιστα. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν έχασε μόνο το Σταγιντζά. Είμαστε εμείς πολύ δυνατοί και πιστεύω όπως είμαστε σε κάθε παιχνίδι, άσχετα την βαθμολογική θέση, άσχετα αν μπορέσουμε να καθορθώσουμε ένα αποτυχημένο τέρμα. Εμείς είμαστε μια ομάδα άπειρη στην κατηγορία μου. Πολλά χρόνια να παίξει με όμιλο, στο δεύτερο όμιλο, με ομάδες της Θεσσαλονίκης, Πέλλας και η Μαρδίας. Ξέρουμε πώς τη δυναμικότητα έχει αυτός ο όμιλος. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Φυσικά η ομάδα του Γιάννη Τζόνι ξέραμε ότι παίζει πάρα πολύ επιθετικά και ανοίγει πάρα πολύ το παιχνίδι. Κάναμε όχι μόνο δύο στιγμές βράδυ, αλλά και μια κόντρα στο δεύτερο ημίχρονο με τον Κουκοβίδη. Μπορούσαμε να κάνουμε το 2-0 και να τελειώσει πιο γρήγορα το παιχνίδι. Εγώ το είχα πει και από την αρχή ότι είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα. Αλλά στο ποδόσφαιρο θέλει και τύχη. Όση τύχη δεν είχαμε στα τέσσερα παιχνίδια που παίξαμε, την είχαμε σήμερα, θεωρώ. Γιατί ναι, όντως πρόκειται για ένα φαβορί, πρόκειται για μια πολύ δολημένη ομάδα από τον Γκότς εδώ. Ξέρω τι δουλειά κάνει, αν και δεν γνωριζόμαστε. Και ξέρω τι επένδυση έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί των Γιάννητσών για να πετύχουν το στόχο τους. Και από ό,τι είδα τις πέντε πρώτες ομάδες που έχω πει ότι θα είναι στην πεντάδα, πιστεύω ότι σήμερα ήταν η καλύτερη ομάδα και από τις πέντε που παίξαμε. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πρέπει να προσπαθείς να κρατήσεις την σταθερότητα και να παγιώσεις αγωνιστική απόδοση. Εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα ιδρώνουμε τη φανέλα σε κάθε παιχνίδι και στο τέλος θα κάνουμε απολογισμό. Επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας με την Νίκη Αγκαθιάς. Ναι, είναι μια ομάδα σαν εμάς. Έχει ένα χρόνο εμπειρίας στο πρωτάθλημα, αλλά αποτελείται με νέα παιδιά που είναι άπειρα στην κατηγορία. Πιστεύω ότι αν είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι και αγωνιστικοί όπως τα άλλα παιχνίδια, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε.